Τι βλέπετε να γίνεται πλέον εδώ πέρα όμως? Γιατί θα καταλήξουμε να γίνουμε μια χώρα εργαζομένων για τρίτες χώρες, βλέπε Γερμανία. Ακριβώς, ναι. Και άλλα πολλά. Ναι. Αν φύγουν όλα αυτά τα μυαλά έξω. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, κύριε Μούτσιο? Ότι μέσα στην προοπτική νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν παραπέρα σπουδές μετά από το πρώτο πτυχίο, έτσι, εμπεριέχεται και η τάση: άντε να ασχοληθώ 1, 2, 3, 5 χρόνια παραπάνω για να αναστείλω το πρόβλημα. Αυτό είναι πραγματικά δυσάρεστο. Έτσι, δηλαδή, ναι, βεβαίως, ας πούμε, να κάνω περισσότερα προσόντα, έτσι, αλλά επειδή δεν βρίσκω δουλειά τώρα, έτσι, και επειδή θα μείνω άνεργος, ας κάνω και τον υποψήφιο διδάκτορα. Αν ας κάνω, δηλαδή, έτσι, προκειμένου να αναβάλω το πρόβλημα, προκειμένου το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζω στα 22, να το αντιμετωπίσω στα 28, στα 30. Άντε να βάλουμε και μία χρονιά στρατιωτική θητεία. Έτσι. Είναι πραγματικά τραγικό. Έτσι. Ναι. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο πραγματικά ζητάμε? Έτσι. Εγώ προσωπικά, σαν ερευνητής, θα έλεγα ότι θέλουμε περισσότερο, θέλουμε αξιολόγηση. Θέλουμε αξιοκρατία, θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε σοβαρότητα επιτέλους από την πολιτική ηγεσία να μπορέσει να κοιτάξει αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο τελικά είναι η έρευνα, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, έτσι, που όπως προηγουμένως ελέγχθη, συμφωνώ απολύτως, έτσι, αποδίδει όχι σε 1 σε 2 χρόνια, μπορεί να αποδίδει σε 10 χρόνια ενδεχομένως. Όμως δεν είναι αφελείς όλοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν επενδύσει στην έρευνα και στην τεχνολογία, έτσι, και είναι παραδείγματα για εμάς, γιατί όπως πραγματικά καταλήξαμε, τελικά εμείς κάνουμε πατέντες αποφεύγοντας συστηματικά επιτυχημένα παραδείγματα, τα οποία ουσιαστικά είναι εκείνα τα οποία δίνουν την προοπτική στη μαγική λέξη την οποία όλοι χρησιμοποιούμε και όλοι θέλουμε να αποφύγουμε. Η μαγική λέξη είναι η ανάπτυξη. Έτσι. Πραγματικά λοιπόν η έρευνα και η τεχνολογία προσφέρει ανάπτυξη, εφόσον πραγματικά είμαστε σοβαροί. Έτσι. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή. Κύριε Γούδη, μία κουβέντα από εσάς, γιατί θέλω να περάσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ. Σας ακούω. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις ως προς την ουσία των πανεπιστημίων και την εξέλιξη των πανεπιστημιακών που οδηγεί και σε κατευθύνσεις ψευδοέρευνας, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν θέλεις να σκύψεις επάνω στον φοιτητή, πρέπει να είσαι δάσκαλος. Και όταν είσαι δάσκαλος, πρέπει να σου αναγνωριστεί το διδακτικό σου έργο. Αυτό δεν αναγνωρίζεται μέσα στα κριτήρια. Και αναγκάζουν τον κάθε πανεπιστημιακό και να αγνοεί τους φοιτητές, να κάνει ένα πασάλιμα μάθημα και συγχρόνως να προσπαθεί και να έχει το άγχος, χωρίς να έχει πάντα τις υποδομές, να κάνει ένα είδος ψευδοέρευνας, το οποίο θα είναι δεν ξέρω ποιας ποιότητας εργασία, τα ψευδοσυνέδρια που πολύ σωστά είπε ο γιατρός εκεί πέρα, τα οποία πηγαίνουν για τουριστικούς λόγους βασικά, υποτίθεται ότι έχει εξελιχθεί η επιστήμη και ότι μπορούμε να τα κάνουμε τηλεδιασκέψεις, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πηγαίνουμε, να παίρνουμε κάποια χαρτιά συμμετοχής, να γνωρίζουμε ένας τον άλλον, να σου λέμε εγώ είμαι εδώ, βάλε μου για μια αναφορά, να κατεβαίνουμε και με ένα βιογραφικό σημείωμα ψευδές με υπερβολικές αναφορές, οι οποίες γίνονται μέσα από κοινωνικές σχέσεις επιστημονικής φύσεως και όλα αυτά. Δημόσιες σχέσεις, ναι, έχει πολλά σκοτεινά σημεία και στατιστικά το θέμα της έρευνας. Εκείνο το οποίο, και το λέω αυτό και για το διατάφτα, ότι θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα αν υπήρχε ένας πρώτος τριετής κύκλος, ο οποίος να είναι αφιερωμένος στη διδασκαλία, να εκτιμάται το διδακτικό έργο, να σκύβει ο δάσκαλος επάνω στο φοιτητή και στη συνέχεια μέσα από διακλάδωση μεταπτυχιακών σπουδών να μπορούσε να έχει και ουσία πλέον η έρευνα και να μην είναι κάτω από το μανδύα της ψευδούς έρευνας. Είπατε και κάτι άλλο. Περιμένετε. Εδώ δεν είναι θέμα των αρίστων που λέει πολύ σωστά ο Γιάννης. Πάντα έβγαζε η ράτσα μας βγάζει άριστος. Το θέμα δεν είναι το πρόβλημα των πανεπιστημίων, δεν στοχεύει στους άριστους, διότι οι άριστοι θα βγαίνανε παρά τους κακούς καθηγητές που θα είχαν. Το θέμα είναι να βγάλεις τη χρυσή μετριότητα που λέει ο Αριστοτέλης. Να βγάλεις το μέσο γιατρό, το μέσο μηχανικό και τον οποίο να του έχεις εμπιστοσύνη. Εκεί είναι ο στόχος του πανεπιστημίου. Οι άριστοι και θα φύγουν και θα έρθουν. Και βεβαίως εκεί τίθεται το θέμα της ερευνητικής χωάνης, η οποία θα τους προσροφήσει προς τα πίσω. Μην χάσεις τον άριστο ο οποίος θα βγει και πρέπει να βγει στο εξωτερικό, διότι είναι και ο πρεσβευτής μας και θα έρθει με περισσότερες γνώσεις. Αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει ένα σχήμα κινητικότητος, έτσι ώστε να μπορείς κάποτε να τους προσροφήσεις και να είναι ενεργά μέλη της ερευνητικής κοινωνίας. Κάτι ήθελε να πει, ότι κάτι μου είπε ότι έκανα γενικεύσεις. Σωστά, ήταν φοιτητής μου, άριστος. Ναι, για καθηγητής τώρα. Ιατρικής όμως. Λοιπόν, φυσικός είναι. Πλέον, στο πρώτο μου πτυχίο είμαι φυσικός. Ναι. Κατάλαβα. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να ξεκλέψουμε λίγα λεπτά ώστε να παίξουμε το ρεπορτάζ για να έχουμε την συζήτηση μετά, την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, στο μεταξύ. Κύριε Γούδη, οι τοποθετήσεις σας όπως πάντα είναι επιτυχημένες. Αυτό όμως το οποίο. Και φαντάζομαι και όλοι είναι. Ωραία. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αναγνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη, όπως λέει ο κ. Μπασιάκος, θα έρθει μέσα από την επένδυση και τη σοβαρότητα. Τελικά όμως. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Κύριε Σταθόπουλε. Ναι, θα ήθελα και εγώ να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Ένα από τα πιο σωστά πράγματα που είπαμε εδώ πέρα και το συμφωνήσαμε όλοι μας είναι ότι το πανεπιστήμιο
θα πρέπει να διαμορφώνει προσωπικότητες. Εγώ, η δικιά μου εμπειρία είναι ότι αυτό το πράγμα το έζησα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή. Το μεγαλύτερο πράγμα που κέρδισα από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο όταν ήμουν φοιτητής ήταν ότι νιώθω ότι μου άλλαξε την προσωπικότητα, μου άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι και τον τρόπο που λειτουργώ. Και όταν πήγα στην Αγγλία να κάνω μεταπτυχιακά, δεν ένιωσα καμία. Καμία διαφορά. Πώς το λένε, όχι, κόμπλεξ, ναι, κανένα κόμπλεξ απέναντι στους Άγγλους φοιτητές. Πραγματικά σας το λέω. Είδες τι τυχερός ήσουν για να μην έχεις καθηγητή. Πραγματικά. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός που ήμουν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έχω την εντύπωση ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν είναι όλα τα πράγματα μαύρα. Έχουμε πάρα πολλά θετικά πράγματα. Για πείτε μας ένα. Και οι γενικεύσεις που έλεγα προηγουμένως πάνε στο εξής. Δεν θεωρώ ότι όλοι μας οι φοιτητές θέλουν αυτό που είπατε. Μπορεί να το θέλει η πλειοψηφία αυτών που είναι ενεργοί στις καταλήψεις αυτά. Σωστό αυτό, αλλά όχι όμως. Όμως δεν είναι η πλειοψηφία των φοιτητών μας. Ναι. Ούτε η πλειοψηφία των διδασκόντων σωστό, είναι αυτοί που δεν θέλουν να δημοσιεύουν. Επειδή τα έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει και τις καταλήψεις και τις ξέρεις. Υπήρχαν φοιτητές οι οποίοι ήταν όμως του αστικού καθεστώτος που δεν ήθελαν να αντιπαρατεθούν. Έλεγαν περιμένετε όταν τελειώσει η κατάληψη. Δεν ήταν ενεργοί στην αντιπαράθεση. Ούτε και οι καθηγητές ήταν ενεργοί στην αντιπαράθεση. Τι να κάνουμε, αυτή είναι εσύ το έχεις ζήσει. Εγώ πόσες καταλήψεις έχω και με τι κόστος έχω σταματήσει στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Πείτε μου πόσο χρόνο έχουμε, παρακαλώ. Ξέρετε, τελικά, κάνουν περισσότερο χρόνο τελικά. Δηλαδή, ας πούμε, γίνονται καταλήψεις. Μην πάμε και σας παρακαλώ, γιατί ξεφεύγουμε τελείως από όλο το. Και ο στόχος του Πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ σωστό, ότι είναι να βγάλει το μέσο γιατρό που θα του έχουμε εμπιστοσύνη να μας κάνει καλά. Βέβαια. Ασφαλώς. Και βέβαια όμως στο χέρι μας είναι να αξιολογήσουμε το διδακτικό έργο. Κακώς κάνουμε που μετράμε μόνο τα papers που έχεις και τα citations που έχεις. Αυτό ακριβώς λέω. Εγώ το λέω πάντα αυτό, ότι είναι και το διδακτικό και το ερευνητικό και το κλινικό για μας που είμαστε στην ιατρική, έτσι, τα οποία πρέπει να συνεκτιμώνται όλα μαζί στην κρίση των ανθρώπων και των δασκάλων. Βλέπω ότι θέλουν να γίνουν παρεμβάσεις από τους φοιτητές μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύριο Αντωνίου. Να πω λίγο κάτι σε σχέση με τις καταλήψεις. Επειδή εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπέρμαχος. Σας παρακαλώ πολύ, οι καταλήψεις αυτή τη στιγμή μας πάνε αλλού. Αν έχεις κάτι σημείο μόνο. Ένα σημείο μόνο. Πιστεύω ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο θα φαντάζομαι ότι στα πλαίσια των περισσότερων φοιτητικών συλλόγων που μπαίνουν σε καταλήψεις τα τελευταία χρόνια που έχω εγώ εικόνα τουλάχιστον, μπαίνει το ζήτημα της έρευνας. Πάντα μπαίνει το ζήτημα της έρευνας για τις κοινωνικές ανάγκες. Και ποτέ μέχρι τώρα το καθηγητικό προσωπικό δεν μπήκε στη διαδικασία να εξηγήσει ποια ακριβώς αυτά τα ερευνητικά τα οποία πρέπει σώνει και δεν να γίνονται, ας πούμε, στις καταλήψεις. Και τελικά αυτά τα ερευνητικά, από αυτά τα ερευνητικά ποιος ωφελείται? Γιατί αυτό δεν έχει απαντηθεί ποτέ, ακόμα το περιμένουμε. Και βλέπω δυστυχώς ότι διονύζεται μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι εντάξει. Αν. Τα ερευνητικά για τις καταλήψεις. Εννοώ ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να ξέρουμε, επειδή ξέρουμε στις σχολές μας ότι. Ας πούμε, συγκεκριμένα εργαστήρια κάνουν έρευνα για κάποιους λόγους. Στην ιατρική, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν εργαστήρια τα οποία μπορεί να χρεώνουν να κάνουν, ας πούμε, μέσα στο ερευνητικό διαγνωστικές εξετάσεις για λογαριασμό καθηγητών για τα ιατρία που έχουν εκτός του Πανεπιστημίου. Ναι. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτές τις καταστάσεις μπορούμε να τα ανεχόμαστε. Πώς μπορούμε, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας το οποίο δουλεύει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα, ας πούμε, από την εξυπηρέτηση των αναγκών που υποτίθεται θα έπρεπε να εξυπηρετεί η έρευνα. Πώς μπορούμε να σιωπούμε και πώς μπορεί, ας πούμε, να γίνεται μια τέτοια κριτική στους φοιτητές που αντιδρούν σε σχέση με αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι υγιές αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των φοιτητών, είναι το κομμάτι το οποίο τολμάει να προβληματίζεται, τολμάει να αμφισβητεί και τολμάει να μπαίνει σε κινητοποίησεις. Ωραία. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε με οποιαδήποτε τοποθέτηση που θα κάνετε τώρα, θέλω καταρχήν να χαιρετήσουμε στην απόψινή συντροφιά μας τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ και μάλιστα είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Σταυρακάκη, μετά αμέσως από το διάλειμμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε εσάς τη συζήτησή μας. Ξέρω ότι παρακολουθείτε την κουβέντα αυτή και βεβαίως θα θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη αμέσως όμως μετά τις διαφημίσεις, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μία τοποθέτηση επί του θέματος αυτού που έθεσε ο κ. Αντωνίου, δεν ξέρω, κ. Σταθόπουλε και κ. Λαμπρόπουλε. Μα αυτό έθεσε, με συγχωρείτε, ένα θέμα διαφθοράς.
Δηλαδή είναι σαν να γίνονται καταλήψεις, ας πούμε, εναντίον κάποιου θέματος διαφθοράς. Διότι λέγεται ότι παρανόμως γίνονται εκεί πέρα όλα αυτά. Αλλά οι καταλήψεις δεν γίνονται γι' αυτό. Γίνονται για τον πόλεμο στην Ουγκάντα, γίνονται για το οτιδήποτε. Είναι μακρά τα αίτια και οι αφορμές που χρησιμοποιούνται. Να ήταν για να χτυπηθεί συγκεκριμένες καταστάσεις. Είπε όμως κάτι άλλο, με συγχωρείτε. Ο κ. Αντωνίου είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορείς να λες, παράδειγμα, σε ένα ερευνητικό κέντρο, πας να κάνεις εξετάσεις και αυτές οι εξετάσεις να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον σκοπό που είναι προορίζονται. Προφανές. Είναι προφανές αυτό. Έτσι. Αυτό δεν είπατε, κύριε Αντωνίου, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό να μας πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριο Αντωνίου εννοεί ότι κάνοντας κατάληψη στην ιατρική, τα μέλη ΔΕΠ θέλουν να μπουν μέσα στην ιατρική και δεν τα αφήνουν και λέει ο κύριος Αντωνίου ότι δεν χρειάζεται να μπουν για να συνεχίσουν την έρευνά τους που γίνεται για κακούς σκοπούς χοντρικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Αντωνίου. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Όταν κάνεις κατάληψη, αν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν μπορούν να κυκλοφορούν στο πανεπιστήμιο, αυτό... Τι να πω, ναι. Καταργεί αλλά και το η ίδιο κατάληψη το άσυλο, σαν θέμα πράγμα. Μπορεί να κάνει κανείς πολλές εκπομπές. Ας μην επεκταθούμε στο θέμα αυτό. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πέρα και με τον κύριο Σταυρακάκη, αλλά και με ένα ακόμη ρεπορτάζ που μας τα λέει τα πράγματα και από την πλευρά της αγοράς και τα κατακεραυνώνει. Πάμε.